Επεισοδιακό ήταν το χθεσινό ντέρμπι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη στο Καφταζόγλιο. Ο αγώνας άρχισε με καθυστέρηση περίπου 50 λεπτών, καθώς λίγο μετά την έναρξη του παιχνιδιού, ένας οπαδός των Κιανολεύκων εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και λίγο πριν συλληφθεί, χτύπησε τον τερματοφύλακα του Άρη Μιχάλη Σιφάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, συνελήφθησαν άλλοι 4 οπαδοί. Οι 3 προσπάθησαν να μεταφέρουν στο γήπεδο ποσότητα αλκοόλ, ενώ ο 4ος επιχείρησε να εμποδίσει τη σύλληψή τους. Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη στο Καφτανζόγλιο στιγματίστηκε από την επίθεση που δέχτηκε ο Μιχάλης Σιφάκης από έναν οπαδό των γηπεδούχων που έφτασε ανενόχλητος μέχρι την εστία των κίτρινων λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα. Ο οπαδός των Κιανόλευκων χαστούκησε τον κριτικό τερματοφύλακα που διατήρησε την ψυχραιμία του και δεν αντέδρασε. Ο θερμοκέφαλος οπαδός απομακρύνθηκε τελικά με καθυστέρηση και στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία. Ο διαιτητής Δαλούκας πήρε τους βοηθούς και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια και το παιχνίδι ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου 50 λεπτών. Ο Άρης που ζήτησε να διακοπεί αναμέτρηση κατέθεσε ένσταση κατά του κύρους του παιχνιδιού, ενώ το φύλλο αγώνα είναι επιβαρυντικό για τον Ηρακλή, ο οποίος κινδυνεύει με βαριά τιμωρία. Στα καθαρά αγωνιστικά οι δύο ομάδες απέδωσαν πολύ καλό ποδόσφαιρο και αναδείχθηκαν τελικά ισόπαλες 2-2. Οι κίτρινοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο σκορ στο 21ο λεπτό με τον Κάμπορα να πλασάρει ψύχρεμα τον Κοβαλεύσκη. 5 λεπτά αργότερα ο Τουμά έβγαλε τη σέντρα και ο Γιάκοπ με κεφαλιά ανοίξε το Σιφάκι ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ο Άρης πήρε και πάλι κεφάλι στο σκορ στο 38. Ο Κόκε σέντραρε και ο Κάμπορα με εντυπωσιακή γυριστή κεφαλιά και παρά την προσπάθεια του Κοβαλεύσκη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρει στο 40 και πάλι με τον Κάμπορα. Ο Ηρακλής κέρδισε πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο μετά από ανατροπή του Μπόσνιακ από τον Γκαρσία. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Έπστάιν που έγραψε το 2-2 στο 59. 2 λεπτά μετά οι Κιανόλευκοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάκομπ να μην μπορεί εξ επαφής να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τώρα για το επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες με τον τερματοφύλακα του Άρη είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Θα μας ενημερώσει για το τι ανέφερε ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα. Καλό μεσημέρι Γιώργο. Καλό μεσημέρι Αφροδίτη. Ο κύριος Δαλούκας λοιπόν σημείωσε στο φύλλο αγώνα ότι διέκοψε το παιχνίδι στα πρώτα δευτερόλεπτα καθώς μπήκε φύλαθλος που χαστούκησε τον τερματοφύλακα του Άρη Μιχάλη Σιφάκη. Μετά από 45 λεπτά συμφώνησε να ξαναρχίσει το παιχνίδι αφού πήρε το πράσινο φως από τον ταξίαρχο της αστυνομίας αλλά και από τον εισαγγελέα που τόνισαν ότι η κατάσταση στις κερκίδες είναι ελεγχόμενη. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα και που δεν έγιναν κάποια επεισόδια όπως καταλαβαίνετε ήταν η συνέχεια του αγώνα φυσιολογική. Ο διαιτητής κύριος Δαλούκας έγραψε αυτά όλα στο φύλλο αγώνα που πολύ πιθανόν να κοστίσουν στον Ηρακλή ένα πρόστιμο πολύ βαρύ και ίσως και την τιμωρία της έδρας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.